στηρίξουμε στα παιδιά μας. Γι' αυτό το έκανα. Για κανένα άλλο λόγο. Εκ των υστέρων, μετά που το έκανα, έλαβα μηνύματα από ανθρώπους και ψυχολόγους συναδελφούς στην Ελλάδα, αλλά και από άλλους ανθρώπους με κοινωνικές ανησυχίες, οι οποίοι με ενημέρωσαν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο που ηγείται αυτής της εκπομπής έχει εκφράσει κατά καιρούς ρητορική μίσους και εναντίον των ομοφυλοφίλων και εναντίον άλλων καταστάσεων. Δεν τα γνώριζα εγώ αυτά τα πράγματα. Σχολίασα αυτό που είδα. Μάλιστα. Και νομίζω το κάνει και ευγενικά. Όχι, το κάνεις πάρα πολύ καλά. Αν και εγώ βλέπω το μάτι που έχει γυρίσει εκεί. Φαίνεται, Θέκλα μου. Παρ' όλα αυτά είναι απόλυτα σωστό, εμπεριστατωμένο. Ξέρεις τι με ενοχλείς, ρε φίλε, Μαρία μου. Με ενοχλεί να λέει, επειδή είναι η εποχή του πολιτικού ορθού. Τα καημένα τα πλάσματα που είναι αναγκασμένα να μην κάνουν λόγω bullying. Του ότι είναι πολιτικός ορθό να αποδέχονται τους παχουλούς, να αποδέχονται τους γκέι, να αποδέχονται, είπα μάλιστα και τη λέξη κουτσός. Δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν να πουν τη λέξη άνθρωπος με αναπηρία. Για μένα αυτά τα πράγματα είναι σκοταδιστικά. Ζούμε στο 2019, σε λίγο μπαίνουμε στο 2020. Αυτού του είδους η ρητορική μίσους, αυτού του είδους ο φασισμός, αν μπορώ να τον πω εντός εισαγωγικών, ο κοινωνικός ρατσισμός ήταν μια χαρά, ξέρω εγώ, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όχι τώρα, όχι τώρα. Στο δικό σου το βίντεο, πώς ήταν η αντιδράση του κόσμου μετά? Υπήρξαν θετικά σχόλια, υπήρξαν και αρνητικά σχόλια? Υπήρξαν κατά κόρον θετικά σχόλια. Εγώ ενοχλήθηκα με κάποια σχόλια που έβριζαν τον παρουσιαστή, γιατί δεν είμαι υπέρ του να εξυβρίζω, είμαι υπέρ του να μιλάω με επιχειρήματα και με βάση τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση για πράγματα που γνωρίζω. Και τους παρακάλεσα τους συνδρομητές να μην υβρίζουν, να μην εξυβρίζουν, δεν το θεωρώ καλή ιδέα. Ούτε και εγώ έχω χρησιμοποιήσει υβριστικό λόγο στο βίντεο. Ναι. Μόνο μια κοπέλα είπε, εγώ συμφωνώ ότι με την άποψη του παρουσιαστή να μην βγαίνουν οι χοντροί στα καλλιστεία, αλλά έπρεπε να το πει ευγενικά. Απόψη της, τουλάχιστον αναγνώρισε ότι δεν λέχθηκε ευγενικά. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Και ένας άλλος κύριος μου στείλε ένα βίντεο να δω για την morbid obesity, για την νοσογόνο παχυσαρκία, το οποίο είναι κάτι άλλο η νοσογόνος παχυσαρκία από το πώς είναι το σκαρί του καθενός. Και δεν είναι καμιά μαγκιά κάποιος να είναι αδύνατος και κάποιος να είναι παχουλός. Είναι καθαρά θέμα γονιδίων. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες για την αισθητική. Αυτό το σημείο δηλαδή το ξεχώρισα πάρα πολύ. Η αισθητική είναι μια ηθική έννοια, είναι μια φιλοσοφική έννοια, είναι μια επιστημονική έννοια και σίγουρα δεν είναι ενιαία και σίγουρα δεν εφαρμόζει με ένα τέτοιο απολυταρχικό τρόπο ότι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο σωματότυπο είναι ωραίοι αισθητικά και οι άλλοι, τι κάνουν δηλαδή οι άλλοι που δεν έχουν αισθητική, μας αειδιάζουν? Ναι, σύμφωνα με τι τα λεγόμενα του συγκεκριμένου, ναι, μας προκαλούν. Τι είναι, παθαίνεις αηδία να δεις μια χοντρή στην παραλία? Δεν καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Όχι επειδή εγώ είμαι χοντρή. Εγώ είμαι χοντρή. Όχι βέβαια. Είμαι χοντρή με βούλα. Εντάξει, τώρα δυστυχώς, ξέρεις την ιστορία. Όταν διαγνώστηκα με διαβήτη, μου είπε η ενδοκρινολόγος, θα πάρεις αυτά τα φάρμακα, αυτή την αγωγή και θα χάσεις κάποια κιλά. Και της λέω, σε παρακαλώ, που λέει, έκανα τόση δουλειά να αποδεχθώ το πάχος μου και τώρα θα πρέπει να αποδεχθώ τον εαυτό μου να πάει πιο κάτω. Εντάξει, είμαι δύο νούμερα πιο κάτω τα τελευταία 3 χρόνια. Αλλά εντάξει, είμαι χοντρή, είμαι χοντροφτιαγμένη. Τυχαία γέννησα παιδιά δύνατα. Άμα δεις τα παιδιά μου, θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε σε ένα διαγωνισμό και να είναι αισθητικά ωραίοι. Ήταν πολύ ωραίο και αυτό που είπες στο τέλος για τα παιδιά. Είναι του. Το σκαρί τους. Δηλαδή, να σκεφτόμαστε λίγο αν θα μας άρεσε να το έκαναν αυτό στα δικά μας παιδιά, πριν μιλήσουμε. Να έχουμε ένα παιδί, ας πούμε, που να έχει κάποια περισσότερα κιλά και να δέχεται αυτό τον ρατσισμό, αυτό τον φασισμό από την τηλεόραση, που αυτό το πράγμα γίνεται με σπρέτ, διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργη αν η ΕΣΟΥΡΟΥ, η αντίστοιχη αρχή ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα, θα επιληφθεί του θέματος, του συγκεκριμένου αποσπάσματος που έχω δει, γιατί δεν έχω δει άλλα, γιατί θεωρώ ότι είναι επίκως απαράδεκτο τη στιγμή που μεταδίδεται ώρα που είναι για γενική παρακολούθηση, αυτές οι απόψεις μίσους και αυτή. Πόσο πίσω πάμε, ρε, ξέρεις ποιοι επιχειρηματολογούν ότι είναι τραγικά τα πράγματα επειδή ζούμε στην εποχή του πολιτικού ορθού? Οι ναζιστές, οι εξτρεμιστές, έχουν πρόβλημα με το πολιτικό ορθό. Δηλαδή πού φτάσαμε? Εγώ ντρέπομαι ως επιστήμονας, ως κοινωνικός επιστήμονας, ως ψυχολόγος, ως συγγραφέας. Αν μου ερχόταν στο μυαλό αυτή η σκέψη
έχουμε τώρα και το πολιτικό σορθό να μας καταπιέζει, ναι, θα πήγαινα να κοιταχτώ. Να πω κάτι λάθος έχω. Γιατί δεν γίνεται να με ενοχλεί που είναι πολιτικό σορθό να αποδεχόμαστε τους ανθρώπους όπως είναι. Το έχεις προχωρήσει, δηλαδή θα έκανες καταγγελία για αυτό το θέμα? Εγώ προσωπικά όχι, αλλά έχω μιλήσει με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε καταγγελία και τους είπα μάλιστα να γίνει καταγγελία δημοσίως, ώστε να μην αποκριβεί. Δεν την κάνω εγώ προσωπικά την καταγγελία, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει καταγγελία. Ναι. Και όχι μόνο για αυτό το πρόγραμμα, για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Προάγει το, ναι. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ότι, εντάξει, τον Γιώργο Λιάγκα το συνηθίζουμε. Εγώ δεν τον ξέρω, πρώτη φορά τον είδα. Τα λέει έξω από τα δόντια, δεν είναι η πρώτη φορά.